Θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρο του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος σε επίπεδο Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Μακράκη. Καθώς εκπαιδευτικοί μοίρασαν δώρα και μοίρασαν και χαμόγελα, θα μας πει περισσότερα ο ίδιος σε μικρά παιδιά. Κύριε Μακράκη, αυτή τη φορά δεν θα μιλήσουμε για τηλεκπαίδευση. Ναι, ακριβώς όπως το είπατε. Ποιος το περίμενε, θα πω εγώ. Δεν θα μιλήσουμε για την εκπαίδευση και για πανδημία, καθώς συγχαρητήρια, μοιράσατε χαμόγελα σε μικρά παιδάκια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ναι, επισκεφτήκαμε χθες το απόγευμα την παιδοαιματολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Είχαμε συνοηθεί εκεί με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τις προηγούμενες μέρες. Θέλαμε να κάνουμε μια δράση εν όψη των εορτών, στο πλαίσιο γενικότερα δράσεων αλληλεγγύης που κάνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρεμβαίνουμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Και δώσαμε δώρα και στολίδια χριστουγεννιάτικα στο πνεύμα των Χριστουγέννων, ήταν τα δώρα. Το παραδώσαμε στο προσωπικό της παιδοματολογικής κλινικής, καθώς δεν μπορούμε και λόγω των περιοριστικών μέτρων, καταλαβαίνετε, να έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά. Ωστόσο, μας ευχαρίστησαν θερμά. Ευχηθήκαμε τα παιδιά αυτά να επιστρέψουν σύντομα υγιή και δυνατά στις οικογένειές τους και προσπαθούσαμε να δώσουμε ένα τόνο και αισιοδοξίας και χαράς και πνεύματος Χριστουγέννων αυτές τις μέρες που πρέπει να δίνουμε μηνύματα αγάπης, φροντίδας, αλληλεγγύης, ειδικότερα σε μια εποχή όπου το να είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι έχει διάφορες προεκτάσεις και σίγουρα και ο ρόλος σε όλους τους ανθρώπους. Του εκπαιδευτικού, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν πρέπει να περιορίζεται μέσα σε ένα σχολείο. Είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τη δράση και την πρωτοβουλία σας σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για όλους μας. Ακριβώς, δεν επιλέξαμε τυχαία την παιδοματολογική κλινική. Αφορά μικρά παιδιά και μεγαλύτερα παιδιά που βρίσκονται εκεί και προσπαθούμε μέσα από αυτή την δράση να δώσουμε ένα χαμόγελο σε αυτά τα παιδιά και να ευχηθούμε να επιστρέψουν γρήγορα στο σπίτι τους υγιεί και παράλληλα να δώσουμε τη στήριξή μας στην ηθική και στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό και αυτής της κλινικής που κάνει προφανώς σπουδαίο έργο. Κύριε Μακράκη, να επιστρέψουν αυτά τα παιδιά σπίτι τους και να επιστρέψουν και όλα τα παιδιά στα σχολεία, θα πω εγώ. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι ευχή όλων. Πραγματικά, μέχρι και τις 7 Γενάρη γνωρίζουμε ότι τα σχολεία, 23 βέβαια Δεκεμβρίου, σταματάει και η διαδικασία της εξαποστάσεως εκπαίδευση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι 7-8 Ιανουαρίου που ανοίγουν τα σχολεία να επιστρέψουμε στις σχολικές μας μονάδες να ακούσουμε τις φωνές των παιδιών. Κύριε Μακράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Και εμείς ευχαριστούμε. Ήταν η τελευταία ζωντανή σύνδεση για αυτό το πρώτο μέρος.